Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τρία προγράμματα, 8 χρόνια, πολλές μεταρρυθμίσεις, πολύ σκληρά μέτρα που όλοι περιμένουμε να μεταφραστούν σε ανάπτυξη, σε κοινωνική συνοχή. Υπάρχουν πολλά ακόμα πράγματα που πρέπει να γίνουν, αλλά η Ελλάδα αναλαμβάνει να λύσει μόνη της τελικά όλα τα θέματα και τα προβλήματά της. Δεν θα υπάρξουν άλλα προγράμματα, αυτό είναι το σημαντικό, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Euronews ο επικεφαλής του Eurogroup, Μάριος Σεντένο. Σε τροχή ανάκαμψης έχουν μπει οι τιμές των κατοικιών στα νότια προάστια της Αθήνας και ειδικά τις περιοχές που διαμορφώνουν τη λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βουλιαγμένη Γλυφάδα και Ελληνικό έχουν αρχίσει να επανακάμπτουν από την ισχυρή πτώση που καταγράφηκε από το 2008 και μετά, ενώ μια σειρά αναπλάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή δείχνουν πως η δυναμική αυτή θα συνεχιστεί. Σύμφωνα με έρευνα εταιρείας Συμβούλων Ακινήτων, η πιο ακριβή περιοχή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι η Βουλιαγμένη, με τις ζητούμενες τιμές να διαμορφώνονται στα 4.000 με 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι πολυτελείς κατοικίες μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 8.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ένα νέο πολυαναμενόμενο χαρακτηριστικό έρχεται στην δημοφιλέστερη εφαρμογή πλοήγησης Google Maps, κάνοντας τους λάτρες των ταξιδιών παγκοσμίως, με εξαίρεση ίσως τους Έλληνες, να πανηγυρίζουν. Ο λόγος για τα όρια ταχύτητας, τα οποία πλέον θα αναγράφονται σε κάθε διαδρομή, ώστε να διευκολύνουν τους χρήστες να είναι πάντα ενημερωμένοι και να μην παίρνουν άδικα κλήσεις. Ενώ οι οδηγοί θα λαμβάνουν και μια ηχητική ειδοποίηση όταν πλησιάζουν σε μια κάμερα ελέγχου ταχύτητας. Η αναβάθμιση η οποία θα προσθέσει αυτά τα νέα χαρακτηριστικά στην εφαρμογή αρχικά θα κυκλοφορήσει για την Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο με το καιρό θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 617,29 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,35% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.